με τη δύναμή μου, το χαρακτήρα μου, ας πούμε. Αλλά επειδή πολλά από αυτά τα όργανα έχουν πρόβλημα τονισμού, δεν συνιστούνται, ας πούμε, να τα αγοράζει ένας αρχάριος ή, ας πούμε, ή κάποιος, ας πούμε, που θέλει απλά να παίρνει ένα σοπράνο και να βγάζει έναν ήχο κουρδισμένο και συγκεκριμένο. Δεν είναι για τέτοιους ανθρώπους. Είναι για ανθρώπους που θέλουν να μπουν στην περιπέτεια, να το ανακαλύψουν, και να συμβιβαστούν με τα όλα προβλήματα που έχουν. Αλλά, ξαναλέω, είναι πανάκριβα όργανα. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν τα άλλα όργανα που είναι σε αυτό το στυλ, όπως αυτό εδώ πέρα, το συγκεκριμένο είναι Γιάννε Κισάγουα, όπου βέβαια δεν είναι 100% χειροποίητα, αλλά έχουν ένα πολύ αξιόπιστο κούρδισμα, μια καταπληκτική μηχανή και κάποια από αυτά τα όργανα, όπως είναι το S880, το S990, ίσως και το S991, βοηθάει πάρα πολύ έναν αρχάριο μουσικό και βοηθάει πάρα πολύ στον τόνο του, στον τονισμό, στη μηχανή, δηλαδή στην ταχύτητα. Ο μηχανισμός είναι σαν βούτυρο, ας πούμε, εδώ πέρα. Και όπως καταλαβαίνετε, βοηθάει πάρα πολύ αυτό σε ένα όργανο, δηλαδή να παίζεις και να τρέχει το όργανο μαζί σου. Εγώ προσωπικά αυτό το όργανο δεν το αλλάζω στη ζωή μου. Με το καιρό, με τα χρόνια, κατάφερα, δηλαδή μέσα μου να κατάλαβα, ας πούμε, ότι η μηχανή είναι απλώς μια, το σαξόφωνο είναι απλώς μια μηχανή και είναι σημαντικό να είναι καλά κουρδισμένο, γιατί είναι σχεδόν ένα συγκέραστο όργανο, σκουρδίζεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι σημαντικό να έχεις μια καλή μηχανή, να μην ξεκουρδίζεται εύκολα και να είναι αξιόπιστο, δηλαδή να παίζεις και να σε βοηθάει να βγάζεις αυτό που έχεις μέσα σου. Για μένα όλα αυτά που είπα τώρα, ας πούμε, μου αρκούνε. Δεν με πειράζει που δεν έχει εκείνον το φοβερό, το γλυκό ήχο του Max Hitch, ας πούμε, γιατί αυτό κατά κάποιο τρόπο μπορώ να το φανταστώ και να το φτιάξω εγώ. Δηλαδή, όταν το φαντάζεσαι τον ήχο, όταν τελικά μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία να φαντάζεσαι τον ήχο, πιστεύω ότι αυτό βγαίνει μέσα από την ψυχή σου μετά. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, να έχεις το τέλειο όργανο για να βγάλεις αυτό που έχεις μέσα σου. Χρειάζεσαι όμως ένα όργανο που να σε βοηθάει να είσαι καλά συντονισμένος με αυτό που παίζεις και με τους άλλους γύρω σου. Και με το αυτί σου, εννοείται. Δηλαδή, να ακούς σωστά τον ήχο από αυτό το όργανο. Επίσης, αυτά τα όργανα, τα πιο μοντέρνα δηλαδή, ενώ ήταν το Max Hitch, ας πούμε, π.χ. και πολλές άλλες μάρκες, εκτός από τη Selmer, ήταν ενιαίο, ήταν ένα. Ήταν έτσι. Ήταν ενιαίο όργανο. Που αυτό είναι καλό, είναι ωραίο. Εμένα, ας πούμε, που παίζω, ας πούμε, με ίσιο λαιμό, θα προτιμούσα να ήταν ενιαίο. Βέβαια, μετά, ας πούμε, όπως αυτό εδώ, που είναι από το 1980 νομίζω και πέρα, το κάνανε σπαστό το λαιμό. Δηλαδή, μπορούσες να αλλάξεις λαιμό, μπορείς να έχεις έναν ίσιο λαιμό και έναν κυρτό λαιμό. Ποια είναι η διαφορά? Έχει αρκετά μεγάλη διαφορά. Ο ίσιος λαιμός έχει πιο πολλές αρμονικές, είναι πιο φωτεινό, είναι πιο... Μπορείς να μεταμορφώσεις τον ήχο σε διάφορα επίπεδα. Ενώ ο κοιτός λαιμός είναι πιο σκοτεινός, πηγαίνει λίγο προς το τενόρο και είναι πιο διαχειρίσιμος, ας πούμε. Αλλά δεν έχει τις αρμονικές που έχει ένας ίσιος λαιμός.
Τώρα, στη σημερινή εποχή έχουν βγει πολλά όργανα που είναι, δεν είναι τόσο ακριβά και μπορείς, ας πούμε, να δώσεις λίγα λεφτά για να, και να τα αγοράσεις, εντάξει. Αυτό δεν είναι κακό, okay. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά τα όργανα ξεκουρδίζονται εύκολα και το μέταλλο απάνω που έχουν, φυσικά, γιατί είναι φθηνά όργανα, δεν είναι πάρα πολύ μαλακά. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, στο παραμικρό κούνημα να ξεκουρδίζεται. Όταν είσαι επαγγελματίας μουσικός, ας πούμε, και θέλει και παίζεις σε διάφορα μέρη από εδώ και από εκεί και ταξιδεύεις και τα λοιπά, δεν μπορείς να έχεις ένα τέτοιο όργανο, διότι ξεκουρδίζεται εύκολα. Δηλαδή, θα πρέπει να πηγαίνεις συνέχεια στο μάστορα να κάνεις σέρβις. Δεν σε συμφέρει κάτι τέτοιο. Οπότε καλύτερα είναι να, εγώ συμβουλεύω, καλύτερα είναι να ένας άνθρωπος, αν μπορεί, να μαζέψει κάποια χρήματα, να πάνε ένα μεταχειρισμένο σαξόφωνο, γιατί έτσι κι αλλιώς, καλό μεταχειρισμένο σαξόφωνο, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτά τα λεφτά θα τα δώσει στην πορεία. Καταλάβατε. Λοιπόν, εύχομαι να σας βοήθησα με αυτά που είπα. Δεν βλέπω κάτι άλλο που έχω να πω τώρα. Χαίρομαι που τα ξαναείπαμε. Οτιδήποτε θέλετε να με ρωτήσετε, μπορείτε να γράψετε κάτω στα σχόλια. Και σύντομα θα συνεχίσουμε σε άλλα βίντεο για το σοπράνο σαξόφωνο και μετά θα το επεκτείνουμε και σε άλλα ζητήματα αυτοσχεδιασμού και ό,τι, ας πούμε, θέλουμε, ας πούμε, όπου θέλουμε να εμβαθύνουμε, ας πούμε, τη γνώση μας πάνω σε αυτή τη μουσική, να μιλήσουμε και να συζητήσουμε. Μπορεί και στο μέλλον να κάνουμε και κάποια live. Να είστε καλά, καλό βράδυ.